Θα ήθελα να κάνουμε μια αμιγώς πολιτική κουβέντα. Έχει τόσα πολλά η ιστορία που αφορά γενικότερα το πολιτικό περιβάλλον, αλλά και οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε, στον πληθυντικό κύριε Παπά. Στον πληθυντικό κύριε Σφυλιόπουλο και κυρία Σμιλίδου, καλημέρα. Θα ήθελα να έχουμε μεγαλύτερη άνεση να πούμε καλημέρα όλοι μας. Ναι. Μεταξύ μας δεν είναι πολύ εύκολο να βγει αυτή η λέξη. Να είμαστε καλά, να είμαστε γεροί, να έχουν αντοχές οι άνθρωποι οι οποίοι δίνουν τη μάχη με τις φλόγες αυτή τη στιγμή και να ξεπεράσουμε έτσι πρωτόγνωρες καταστάσεις όπου φωτιά σε περιαστικό πράσινο απειλεί κατοικημένη περιοχή στην πρωτεύουσα. Ξέρετε, είχαμε με τη Μαρία φανταστεί μια πολύ ωραία πολιτική κουβέντα. Είναι τόσο ενδιαφέρον αυτό που είναι σε εξέλιξη στο ΣΥΡΙΖΑ και θεωρούσαμε ότι θα είχαμε πάρα πολλά να πούμε. Οπότε δεν θα το αποφύγουμε, θα είναι το δεύτερο κομμάτι της κουβέντας, αλλά δεν μπορεί παρά να σταθούμε και σε όσα είναι σε εξέλιξη τώρα. Και θα θέλαμε να ακούσουμε κοιτάξτε, ένα σχόλιο για το η ώρα της απόδοσης των ευθυνών θα έρθει. Η ώρα της απόδοσης των ευθυνών θα έρθει, αφού το φαινόμενο έτσι μπει σε κάποια ύφεση, διότι αυτή τη στιγμή κινδυνεύουν και σπίτια και ελπίζουμε να μην κινδυνεύσουν άλλοι άνθρωποι, να μην έχουμε άλλες απώλειες ανθρώπινες ζωές. Αλλά είναι προφανές ότι βρισκόμαστε ενώπιον ενός συνδυασμού, δηλαδή ενός εξωγενούς παράγοντα που λέγεται κλιματική κρίση. Οι υψηλές θερμοκρασίες σημαίνουν ότι θα έχεις εστίες, δεν είναι δύσκολο να αρπάξει κάπου μια φωτιά. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να συζητήσουμε πάρα πολύ σοβαρά πώς θα οργανωθούμε ως πολιτεία για να αντιμετωπίσουμε αυτή τη νέα συνθήκη. Ναι. Δεν είναι μια απλή κουβέντα και δεν μπορεί να την υπερβεί κανείς με χειρισμούς επικοινωνιακούς. Υπάρχουν τεράστια κενά τα οποία πρέπει να καλύψουμε. Όλα τα χρόνια, υπόψη δεν είναι όλα τα χρόνια ίδια. Εδώ μιλάμε για 1 εκατομμύριο καμένα στρέμματα. Έτσι είναι η δεύτερη χειρότερη επίδοση από το 2007, αν θυμάστε την Πελοπόννησο, που ήταν 1,3-1,4 εκατομμύρια στρέμματα. Και ήταν ανήμερα. Ήταν ανήμερα η Πελοπόννησος, η Ηλία. Ναι. Ήταν εξημερώματα 23 Αυγούστου. Αλλά λέω ότι κάνουμε την ίδια κουβέντα. Δηλαδή, άντε προσθέτουμε ένα αέρια μέσα, άντε προσθέτουμε πήγες δυνάμεις, αλλά βλέπουμε ότι τέλος πάντων δεν είναι σε θέση να ισορροπήσουν τις αλλαγές που γίνονται κλιματολογικά. Και ακούω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τον αντίλογο, κυρίως από τους δασολόγους, οι οποίοι λένε, το λέγαμε τη Μαρία, οι φωτιές σβήνουν το χειμώνα. Το έκαναν οι Πορτογάλοι, το έκαναν οι Γάλλοι, επένδυσαν έτσι το μεγαλύτερο ποσοστό των κονδυλίων που υπάρχουν για την πυρόσβεση το χειμώνα και κέρδισαν το καλοκαίρι. Έτσι, τώρα κύριε Παπά, εσείς ήσασταν κυβέρνηση, οπότε ξέρετε τη δυσκολία. Είστε υποψήφιος για την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Θα ήθελαν όσοι μας παρακολουθούν προφανώς να ακούσουν τι θα κάνατε εάν με το καλό εκλεγείτε στην Προεδρία. Και αν ήσασταν κυβέρνηση, κοιτάξτε, τι πρέπει ήταν, να αλλάξει. Αν ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, δεν θα είχαν σταματήσει να δουλεύουν 5.000 εργαζόμενοι στη δασοπροστασία. Νούμερο ένα, λοιπόν. Έτσι. Το δεύτερο, δεν θα υπήρχαν κενά οργανικά κενά στην πυροσβεστική. Το τρίτο, δεν θα είχε αποψηλωθεί η δασική υπηρεσία από αρμοδιότητες και ανθρώπινους πόρους. Άρα, νομίζω ότι, και το είπε ο κύριος Πιλιόπουλος τώρα μόλις, θεωρώ ότι η πρόληψη είναι το 70% ή το 80% της δουλειάς που πρέπει να γίνεται. Διότι ζούμε τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης, θα πρέπει να λάβουμε τα μέτρα ούτως ώστε άμεσα, μεσοπρόθεσμα, να αντιστρέψουμε αυτές τις συνέπειες, αλλά με δεδομένο ότι βιώνουμε καταστάσεις ακραίων καιρικών συνθήκων και θα έχουμε εστίες πυρκαγιών, έτσι κι αλλιώς, θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να βεβαιωθούμε ότι αυτές οι εστίες δεν θα εκδηλώνονται σε μεγάλες πυρκαγιές. Και κάποιος που παρακολουθεί θα αναρωτιέται, στα χρόνια διακυβέρνησής σας, γιατί δεν είχατε εφαρμόσει τα μέτρα πρόληψης, γιατί και εκεί ζήσαμε θέλω το μάτι. Θέλω να σας πω ότι υπήρχαν τα μέτρα πρόληψης, εκεί είχε δοθεί η μεγαλύτερη βάση. Είχαμε την τραγωδία βεβαίως στο μάτι. Από το μάτι και μετά ετοιμάστηκε ένας νόμος για την πολιτική προστασία, ο οποίος έχει μείνει ανενεργός. Η έκθεση Γκολντάμερ έμεινε στο σιρτάρι. Αυτή τη στιγμή ιδρύθηκε Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, το οποίο δεν έχει οργανόγραμμα. Και δυστυχώς δεν θα ήθελα να το κάνω αυτό τη στιγμή που βρισκόμαστε και είναι σε εξέλιξη η μάχη με τις φλόγες. Η κυβέρνηση εξήγηλε προσλήψη στην πυροσβεστική εν μέσω αντιπυρικής περίοδου και στην κλιμάκωση των φαινομένων. Θα έχουμε το χρόνο αυτό να τα συζητήσουμε. Θυμάμαι, ήμουνα τότε στο ραδιόφωνο του πρώτου θέματος, νομίζω το 19, 20, 21, που γίνονταν οι προσλήψεις των εποχιακών πυροσβεστών και δίνονταν τα κονδύλια για την καθαρισμό των δασών στους δήμους και τις περιφέρειες Μάη μήνα και Ιούνιο μήνα. Δεν προλαβαίνεις. Είμαστε χειμώνα. Ήδη μέσα στην αντιπυρική περίοδο. Και ξέρετε, τώρα είναι ακόμα πιο στενάχρονο να σας πω γιατί. Διότι περάσαμε μια περίοδο 19-23 όπου ξοδεύτηκε δημόσιο χρήμα αφιδώς. Το δημόσιο χρέος αυξήθηκε κατά 50 δις. Σας μιλώ ειλικρινώς και ευθέως. Δεν θα υπήρχε ουδεμία διαμαρτυρία από το ΣΥΡΙΖΑ ως αξιωματική αντιπολίτευση εάν δίνονταν
Με οποιοδήποτε τρόπο. Χρήματα για να καθαριστούν τα δάση. Δόθηκαν στη Βαρυμπόπη. Έγινε ένας καθαρισμός στη Βαρυμπόπη και στην πυρκαγιά που υπήρχε στην Πάρνηθα, το κομμάτι το καθαρισμένο δεν επηρεάστηκε. Είχε μόνο φωτιά έρπουσα. Γιατί είχε γίνει ο καθαρισμός και είχαν κουρευτεί τα δέντρα μέχρι του ύψους του 1,5 έως 2 μέτρων. Θα πάει το θέμα στη Βουλή, αν άκουσα καλά από τον Πρωθυπουργό, σε πρώιμη ρησία διατάξεως συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων. Και να και μια καλή ευκαιρία για να μπούμε στο δεύτερο μέρος της κουβέντας, αν δεν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο στο θέμα αυτό. Επίπεδο αρχηγών κομμάτων, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα είναι χωρίς αρχηγό, θα είναι προεδρεύοντα. Είμαστε σε μεταβατική περίοδο εμείς. Λέγαμε λοιπόν ότι παρά είναι ήσυχη αυτή η προεκλογική περίοδος στο ΣΥΡΙΖΑ, ότι είμαστε μια ανάσα είμαστε από τις εκλογές και υπάρχει μια μεγάλη υποτονικότητα. Δεν λέω ότι η επικαιρότητα αβαντάρει, οι φωτιές δεν αβαντάρουν και αφήνουν πολλά θέματα πίσω, αλλά γενικώς δεν φαίνεται να υπάρχει αυτή η κινητικότητα και η ζωηράδα αυτά. Υπήρξε μια εσωτερική συζήτηση για το χρονοδιάγραμμα και ακριβώς επειδή μεσολαβούσε η περίοδος των διακοπών, εξέφρασα και εγώ την άποψη ότι θα έπρεπε το χρονοδιάγραμμα να μετακινηθεί λίγο. Γιατί θα πρέπει εμείς να εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα την εσωτερική μας διαδικασία να την κάνουμε ένα πολιτικό γεγονός. Και για να γίνει πολιτικό γεγονός χρειάζεται και η προετοιμασία και η ανοιχτή δημόσια συζήτηση, την οποία δυστυχώς την έχουμε καθυστερήσει υποψήφια μεταξύ μας και δεν είναι καλό μήνυμα αυτό. Δεν είναι... Θα γίνει. Θέλω το debate, να πω κάτι στη δική σας εκπομπή. Πριν μπω στο στούντιο, επικοινώνησα με τη γραμματέα του κόμματος. Οι υποψήφοι έχουμε δημοσιοποιήσει τα προγράμματά μας για τις περιοδίες μας. Ναι. Η 7η του Σεπτέμβρη. Φαίνεται ότι είναι μια μέρα στην οποία μπορεί να γίνει. Mm-hmm. Αυτό πρότεινα στη γραμματέα. 10 είναι η εκλογή. 10 είναι η εκλογή. Οπότε χρονικά είναι εξαιρετική. Χρονικά είναι εφικτό. Δυστυχώς, εάν τα καταφέρουμε, θα γίνει μόνο μία συζήτηση. Δεν είναι θετικό αυτό και ξέρετε, δεν είναι όμορφο και για το δημοκρατικό κόσμο που μας παρακολουθεί. Όλοι οι υποψήφοι να βρίσκουμε χρόνο για τηλεοπτικές εμφανίσεις και περιοδίες και να μην βρίσκουμε χρόνο να κάνουμε μία από κοινού δημόσια συζήτηση ενώπιον του δημοκρατικού κόσμου, διότι εμείς δεν έχουμε την υποχρέωση αυτή τη στιγμή να απευθυνθούμε σε ένα στενό πυρήνα οργανωμένων και πιο ενεργών μελών. Έχουμε την υποχρέωση να απευθυνθούμε στο δημοκρατικό κόσμο της χώρας. Η διαδικασία στο ΣΥΡΙΖΑ είναι η διαδικασία εκλογής Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, είναι η διαδικασία εκλογής Αρχηγού Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Mm-hmm. Ο Αρχηγός Αξιωματικής Αντιπολίτευσης στην Ελλάδα είναι πολιτιακός παράγοντας. Άρα δεν είναι μια εσωτερική διαδικασία. Και θα ήθελα να πω ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμο να εξαντλήσουμε κάθε περιθώριο να υπάρξει... Έχετε διασφαλίσει το μηχανισμό που θα στήσει τα 550 εκλογικά κέντρα, εκεί υπάρχει την ηλεκτρονική καταγραφή. Υπάρχει πείρα συσσωρευμένη και θα μου επιτρέψετε να σας πω, κύριε Σπηλιόπουλε, η δική μας η εκλογική διαδικασία έγινε χωρίς παρατράγουδα, χωρίς να πέσει το σύστημα δευτερόλεπτο. Ναι, υπήρχε ένα πρόσωπο κλειδί, ο αείμνηστος Ηλίας Νικολακόπουλος, ο οποίος είχε εγγυηθεί τα πάντα. Υπάρχει μια για τεχνογνωσία πίσω. Ο Ηλίας ο Νικολακόπουλος, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει συμβάλει. Υπάρχει λοιπόν η εγγύηση ότι η υποδομή υπάρχει. Δεν χωλαίνουμε στις δομές και στις υποδομές. Δεν έχετε, χωλαίνουμε στη συμμετοχή και την ανοιχτή δημοκρατική Είπατε διαδικασία. Είπατε τη λέξη κλειδί και με προλάβατε. Ναι. Δεν ανησυχείτε για το ζήτημα της συμμετοχής, γιατί επειδή αυτές οι εκλογές είναι και υπαρξιακές για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, για το ΣΥΡΙΖΑ, εάν η συμμετοχή δεν είναι επαρκής. Είναι ένα γκολ από τα αποδυτήρια. Mm-hmm. Και κανείς δεν ξέρει αν θα είναι και το χαριστικό. Προσέξτε, γι' αυτό σας είπα ότι θα έπρεπε το χρονοδιάγραμμα να είναι πιο ελαστικό και να πάει λίγο παρακάτω. Γιατί δεν το κάνετε, διότι αυτό δεν δίνετε 15 μέρες ακόμη. Έγινε μια εσωτερική Αντιλαμβάνομαι συζήτηση. Αντιλαμβάνομαι τη ΔΕΘ. Αλλά... Ναι, εντάξει, έγινε μια εσωτερική συζήτηση, θεωρήθηκε από την άποψη την πλειοψηφούσα ότι είναι πιο επίγον να καταλήξουμε σε αυτές τις διαδικασίες παρά να κάνουμε μια συζήτηση σε βάθος. Εν πάση περιπτώσει, είμαστε εδώ που είμαστε. Στις 10 του Σεπτέμβρη θα υπάρχουν κάλπες σε όλη τη χώρα. Θέλω να καλέσω όλο το δημοκρατικό κόσμο να συμμετέχει, να το κάνει αυτό δική του υπόθεση. Μπορεί να έρθει επί τόπου να γραφτεί και να συμμετέχει. Δεν είναι προϋπόθεση να είναι ήδη μέλος του κόμματος. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο αυτό, δεν έχει ακουστεί. Τι σημαίνει εγγραφή, κύριε Παπά? Συμπληρώνεις μία φόρμα, γίνεσαι μέλος του κόμματος και αυτομάτως ψηφίζεις. Συμβολικό ποσό, 2-3-5 ευρώ. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και κρίσιμο. Θα μπορεί να γίνει ψηφοφορία διαδικτυακά? Όχι, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο, αλλά νομίζω ότι η επόμενη εκλογή μπορεί να έχει και τέτοια χαρακτηριστικά. Πάντως, αν κάτι είναι ανησυχητικό,
με την έννοια της θεσμικής βαρύτητας που έχει η εκλογή του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είναι το κύρος που θα συνοδεύει ο αριθμός των ψηφοφόρων. Ακριβώς. Δηλαδή, αλλιώς είναι να έρθει ο πρώτος με 20.000 ψήφους, αλλιώς είναι να έρθει με 80.000 ψήφους. Ακριβώς. Έχει άλλο κύρος και άλλη βαρύτητα η παρουσία. Και είναι κάτι το οποίο δεν θα μπορέσει να αποφύγει. Και φοβάμαι ότι οι μέρες που ζούμε είναι τέτοιες που έχουν σχεδόν σκεπάσει την διαδικασία και τέλος πάντων την προεκλογική περίοδο. Υπάρχει ο υποκειμενικός παράγοντας, θα δεχτώ τις όποιες δικές μας έτσι καθυστερήσεις και ευθύνες. Υπάρχει ο αντικειμενικός, δηλαδή θα σας ζητήσω να μας δώσετε μισό δίκιο. Υπάρχουν οι εξελίξεις, αλλά πολλές φορές στην ιστορία καλείσαι να πάρεις αποφάσεις χωρίς καμία άνεση χρόνου. Έχεις αμήλικτες. Στην περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Είναι γνωστό ότι ο εσωκομματικός μηχανισμός δεν είναι τόσο κρατεός και τόσο καθοριστικός. Τέλος πάντων, κάποιος από τους τέσσερις υποψηφίους, μέχρι σήμερα ξέρουμε τέσσερις, μπορεί να είναι περισσότεροι, μπορεί να είναι λιγότεροι, δεν ξέρω, θα το ρωτήσουμε γι' αυτό. Έχει κάποιος καλύτερη πρόσβαση σε αυτό που λέμε εσωκομματικό μηχανισμό. Ξέρετε ότι δεν θα αναφερθώ σε παραδείγματα, αλλά λίγος πολύ ξέρουμε ότι μπορεί να βγάζει αποτέλεσμα. Κοιτάξτε, νομίζω ότι τώρα ο διάλογος θα πάρει σάρκα και οστά, διότι έχει περάσει έτσι λίγο στα ψηλά. Διάλογος, αλλά το θέμα ποιος επηρεάζει μάζες ψηφοφόρων. Όλοι διεκδικούμε να πείσουμε για το ορθό των απόψεών μας τον κόσμο που θα προσέλθει στην κάλπη ούτως ή άλλως. Αλλά εδώ είμαστε μπροστά σε πολύ καθαρά διλήμματα, κύριε Σπυλιόπουλε και κυρία Σμιλίδου. Εμείς χάσαμε το μισό της εκλογικής μας δύναμης σχεδόν και το χάσαμε από αυτό που στην πολιτικοδημοσιογραφική καθομιλούμενη λέγεται προοδευτικό κέντρο, κεντροαριστερή ψηφοφόρη, σοσιαλδημοκρατία. Γυρίσατε την πλάτη, κανονικά. Δεν θα ήθελα. Εγώ τουλάχιστον που αρθρογραφούσα στην Αυτεμπορική, ήταν τόσο κραυγαλαία λάθος ως στρατηγική το γεγονός δηλαδή ότι αφήνεις ένα τεράστιο κομμάτι ανέστιων ψηφοφόρων και δεν ασχολείσαι καθόλου μαζί τους, νομίζω ότι ήταν προβλητικό. Δεν θα κρυφτούμε. Νομίζω και ξέρετε, εγώ έχω πει και αλλού ότι όσο λάθος θα ήταν μεταξύ μας οι συνυποψήφοι να σηκώσουμε τους τόνους, να πάμε σε χτυπήματα κατά τη ζώνη, να δείξουμε μια εικόνα κακοκορομαχίας, τόσο λάθος θα είναι να κρύψουμε τις πολιτικές μας διαφορές κατά από το χαλί. Διότι αυτό θα το καταλάβει και οι τηλεθεατές, ας πούμε, που θα μας παρακολουθούν ή μας παρακολουθούν τώρα, και ο δημοκρατικός κόσμος που ενδιαφέρεται για τις εξελίξεις και ενδεχομένως θα συμμετάσχει. Θα αντιληφθεί ότι απλώς πάμε να κάνουμε μια εσωτερική διαθέτηση. Πάντως ακόμα δεν έχουμε πάρει γεύση ως Έλληνες πολίτες από το τι ακριβώς σημαίνει αυτή η μάχη. Πονάει η διαπίστωσή σας. Δυσκολεύομαι να διαφωνήσω. Yeah. Ωραία. Και θέλω να σας θέσω και ένα άλλο ερώτημα. Έχουμε πάρα πολλά μπροστά μες στο Σεπτέμβρη. Και αφού με το καλό εκλέξετε τον πρόεδρό σας, έρχονται και αυτοδιοικητικές εκλογές. Ναι. Εκεί τι κάνετε, φαίνεται σαν να το έχετε αφήσει. Όχι, λίγο δεν και το αυτό, έχουμε αφήσει. Σαν να έχετε ρίξει λευκή πετσέτα. Πάντα με τις όποιες δυνάμεις μας μπαίνουμε παντού σε όλες τις μάχες για να κερδίσουμε. Εκεί βεβαίως έχουμε καθυστερήσεις χρόνιες, τις οποίες κληθήκαμε να τις αντιμετωπίσουμε μέσα σε ένα σκηνικό συνολικής κρίσης του κόμματός μας. Αλλά νομίζω ότι έχουμε κάθε δυνατότητα να έχουμε αποτελέσματα τα οποία θα μας καθιερώσουν στο ρόλο που θα υπάρξει μπορεί. Χρόνος, εκτιμάτε. Θα προλάβετε να τρέξετε αυτή την κούρσα? Υπάρχουν λίγες ημέρες, αλλά έχουμε και τον στελεχικό πλούτο και τον προγραμματικό εξοπλισμό για να ανταπεξέλθουμε στη μάχη. Ο επόμενος ή η επόμενη επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ θα δώσει και την πολιτική κατεύθυνση? Γιατί σας το λέω, έχετε καταγραφεί ως ο υποψήφιος ο οποίος, το περιγράψατε λίγο πριν, ότι πρέπει να δούμε τι γίνεται και την μεριά της σοσιαλδημοκρατίας και του κέντρου, να πάμε την κέντρο αριστερά, λίγο πιο προς το κέντρο. Κάποιοι άλλοι υποψήφοι βλέπουν το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ πιο αριστερά. Γιατί το λέω και γιατί έχει μεγάλη σημασία. Θα είδατε κι εσείς μια δημοσκόπηση πριν κάνα δεκαήμερο περίπου, δεκαπενθήμερο, που κατέγραφε τις τάσεις μεταξύ των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ. Ένα 40% θέλουν έναν ριζοσπαστικό ΣΥΡΙΖΑ. Ένα 38% θέλει έναν ΣΥΡΙΖΑ στην κατεύθυνση που περιγράφεται. Και ένα πολύ μικρό ποσοστό, νομίζω ένα 8% λέει να δούμε το θέμα με το ΠΑΣΟΚ και ένα 4% να ακολουθήσουμε τη λογική Τσίπρα. Μου μοιάζει τεράστιος ο διχασμός. Τεράστιος διχασμός δεν είναι ένα καθαρό πολιτικό δίλημα όμως. Δηλαδή, πολύ μεγάλο. Εδώ, προσέξτε,
βάλτε όποια. Διχασμό σχήμα λόγου, έτσι είναι λάθος. Εγώ λέω ότι υπάρχουν όλες οι δυνατότητες να προχωρήσουμε όλοι μαζί ενωμένοι και να μεριμνήσουμε ούτως ώστε να έρθουν οι συνθήκες διαζυγίου με τη μεγάλη μάζα ψηφοφόρων που έφυγε και έκανε άλλες επιλογές. Και για να το κάνουμε αυτό, πρέπει να πούμε κάποια πάρα πολύ απλά και καθαρά πράγματα στον κόσμο. Και επειδή είμαστε σε συνθήκες κρίσης, εάν δεν είμαστε ευθύς και ειλικρινείς και για τα λάθη μας, δεν θα ασχοληθεί ο κόσμος, ο προοδευτικός μαζί μας. Πείτε δηλαδή, μα λοιπόν τρία πράγματα που θέλετε να πείτε στον κόσμο αρχικά του ΣΥΡΙΖΑ. Θα σας πω δύο και δύο. Δεν είναι. Πρώτον, θα δώσουν και το στίγμα. Πρώτον, πρέπει να πούμε ευθαρσώς ότι είμαστε το σπίτι κάθε προοδευτικού πολίτη που εκτείνεται από την αριστερά μέχρι το προοδευτικό κέντρο. Και δεύτερον, να αποκαταστήσουμε τη σχέση μας με αυτό που λέμε μεσαία τάξη. Είναι κάτι το οποίο πληρώσαμε στις εκλογές που πέρασαν. Εάν υποκριθούμε ότι δεν το βλέπουμε ή εάν ότι είναι δευτερεύον ζήτημα ή ένα μη ερώτημα, όπως, γιατί ακούω και τέτοιες απόψεις δυστυχώς, νομίζω ότι θα έχουμε κάνει ένα τεράστιο λάθος. Εκεί πονέσαμε, αυτό το τίμημα πληρώσαμε και όλος αυτός ο κόσμος ο οποίος μας είχε δώσει τη νίκη το 2015 έκανε άλλες επιλογές. Έχει δύο χαρακτηριστικά το πολιτικό σκηνικό. Το πρώτο είναι εντελώς πρωτόγνωρο, τουλάχιστον στη νεότερη πολιτική ιστορία της χώρας ποτέ δεν έχει υπάρξει τόσο αδύναμη αντιπολίτευση, δηλαδή μια απόλυτα κυριαρχούσα κυβέρνηση. Ναι. Ξεκάθαρα. Και νομίζω ότι αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το δεύτερο που έχει ενδιαφέρον είναι ότι αυτός ο μεγάλος χώρος, ο λεγόμενος χώρος κέντρου, κέντρου αριστεράς, δείχνει επίσης να έχει στοιχεία που αφήνει μεγάλο ελεύθερο πεδίο σε αυτόν που θα θελήσει να διεκδικήσει με αξιώσεις. Mm-hmm. Το λέω γιατί φαίνεται ότι το ΠΑΣΟΚ έχει πιάσει οροφή, δείχνει τέλος πάντων ότι η δυναμική του εξαντλείται κάπου εκεί. Η δυναμική του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι όπως είναι σήμερα, αθροίζει μαζί με το ΠΑΣΟΚ κάτι λιγότερο από 30%, αρκετά λιγότερο από 30%, που σημαίνει ότι δυνητικά εκεί υπάρχει ένας μεγάλος ωφέλιμος χώρος. Δεν μπορώ να αντιληφθώ πώς αυτός ο τεράστιος ωφέλιμος χώρος και οι άνθρωποι οι οποίοι ανήκουν στην κέντρο αριστερά θα στεγαστούν από ένα κόμμα το οποίο αναζητεί η πολιτική ταυτότητα. Αν θα είναι ένα ριζοσπαστικό αριστερό κόμμα, αν θα είναι ένα κόμμα που θα προσεγγίσει. Πολιτική ταυτότητα έχουμε. Υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις και διαφωνίες σε σχέση με την πολιτική ταυτότητα την οποία προσδιορίσαμε το 2019. Είναι θεμητές, αλλά θέλω να υπενθυμίσω και στους τηλεθεατές και στο τραπέζι μας ότι η διακήρυξή μας λέει ότι είμαστε το σπίτι κάθε προοδευτικού πολίτη και εκτινόμαστε από την αριστερά μέχρι το προοδευτικό κέντρο. Λόγια θα σας πω. Έτσι. Δεν είναι λόγια. Είναι πολύ θεωρητικά σχήματα όλα αυτά. Λοιπόν, αυτά πρέπει να τα κάνουμε πράξη τώρα, να ανοίξουμε τις πόρτες μας, να επανεφεύρουμε τον εαυτό μας ως το πιο συμμετοχικό δημοκρατικό κόμμα του προοδευτικού χώρου πανευρωπαϊκά. Δεν μας λείπει τίποτα. Δεν πρέπει μέσα στη φουρτούνα να αναδιπλωθούμε. Δεν πρέπει να επιλέξουμε, επειδή έχει πολλά μποφόρ έξω, να μπούμε στο ασφαλές λιμάνι της ριζοσπαστικής αριστεράς, διότι τα καράβια μπορεί να είναι ασφαλή στα λιμάνια, αλλά δεν έχουν χτιστεί για αυτό το σκοπό. Έχουν χτιστεί και φτιάχνονται για να ταξιδεύουν το λαό σε καινούριες θάλασσες και καινούριους προοδευτικούς προορισμούς. Χωράμε όλοι και πρέπει να μαζί πω, να ο Αλέξης Τσίπρας είχε εγγυηθεί ο ίδιος τις διαδικασίες. Mm-hmm. Πού είναι ο Αλέξης Τσίπρας? Ο Αλέξης Τσίπρας είναι πάντα παρόν, νομίζω. Είναι εγώ δεν τον έχω δει και δεν τον έχω ακούσει. Και νομίζω δεν είμαι ο μόνος. Πάντως, κοιτάξτε να δείτε τώρα, η παρακαταθήκη του δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να αμφισβητηθεί. Αλλά τι σημαίνει εγγυώμαι τις διαδικασίες? Όποιος μελετά την σύγχρονη πολιτική ιστορία της τελευταίας 15ετίας δεν μπορεί να το κάνει χωρίς να μελετήσει το φαινόμενο ΣΥΡΙΖΑ και υπό την ηγεσία του Αλέξη Τσίπρα. Είναι προφανές ότι έχει ξεκινήσει από κάποια πολιτικά και επικοινωνιακά κέντρα μία συστηματική προσπάθεια αποδόμησης της προηγούμενης πορείας μας. Σε αυτή την προσπάθεια εμείς πρέπει να υψώσουμε ένα τείχος, διότι δεν είναι για τους πολιτικούς μας αντιπάλους μία μάχη που αφορά το παρελθόν. Είναι μία μάχη που αφορά το μέλλον. Τι θέλει ο πολιτικός μας αντίπαλος να δείξει με τη συνέργεια κάποιων επικοινωνιακών κέντρων, ότι η δική μας διακυβέρνηση ήταν η χειρότερη, η δική μας πολιτική πορεία ήταν μία εξαίρεση στην ομαλότητα των πολιτικών εξελίξεων και δεν πρέπει τα να ξανασυμβεί. Τα επικοινωνιακά κέντρα κόντιναν τόσο πολύ το εκλογικό ανάστημα. Παίξανε το ρόλο τους πάνω σε δικά μας θεμελιακά λάθη. Για τις ευθύνες τις δικές σας. Παίξανε το ρόλο τους πάνω σε δικά μας θεμελιακά λάθη. Δηλαδή, προσέξτε, υπήρχε δηλητήριο, υπήρχε συκοφαντία. Να σας θυμίσω όλη την ιστορία με την τάχα μου με τη βίλα του Τσίπρα. Έτσι, είχε γίνει. Δεν υπήρχε και από την άλλη μεριά δηλητήριο. Ναι, αλλά δεν ξέρετε, είναι αμφίδρομο αυτό το και δηλητήριο. Και από τη μία και από την άλλη. Εντάξει. Εκτός αν βρίσκουμε στην ίδια χώρα. Η μήτρα της τοξικότητας ήταν ο ίδιος ο Μητσοτάκης. Ήταν ο ενορχιστρωτής της τοξικότητας. Ακούστε να δείτε. Σε ό,τι αφορά και την προσωπική μου στάση, αλλά νομίζω και τη συλλογική μας προσέγγιση. Εμείς την κριτική την καλοδεχόμαστε, την καλωσορίζουμε και την επιζητούμε. Ακόμα και την κακοπροαίρετη και τη δηλητηριώδη κριτική. Στη συκοφαντία όμως
θα υπάρχει τείχος. Και εγώ θα σας ομολογήσω κάτι διαφορετικό, ότι επαφείτε μας στην πολιτική συζήτηση. Καταλαβαίνω από το λόγο σας πού θα θέλατε να φτάσει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν παίρνω καθαρό το πολιτικό μήνυμα. Το πολιτικό μήνυμα είναι ότι μπορούμε, προσέξτε, ότι επειδή εμείς είχαμε ένα προγραμματικό εξοπλισμό, ο οποίος κατά τη γνώμη μου είναι πλήρης, κάναμε μια πολύ σοβαρή προγραμματική προσπάθεια. Πού ήμασταν πάρα πολύ αδύναμοι στην πολιτική πρόταση. Λέγαμε απλή αναλογική και προοδευτική κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα του προοδευτικού τόξου, οι δυνητικοί συνεργάτες αυτής της κυβέρνησης, λέγανε όχι, να μου κοπεί το χέρι ο ένας, μούφα έλεγε ο άλλος. Καλύτερα να πέσει ο Τσίπρας παρά να πέσει ο Μητσοτάκης, έλεγε ο τρίτος, και αυτό έπρεπε να το δούμε εγκαίρως. Εκεί κάνουμε την αυτοκριτική. Και τώρα, εγώ τι λέω? Λέω ότι κλείνει η συζήτηση για την απλή αναλογική. Δεν μπορούμε να την επαναφέρουμε. Είναι προφανές. Να σας πω. Όχι, πάντως, δεν είναι προφανές και στην εσωτερική μας πραγμάτων. Συζήτηση. Το ακούω. Πραγμάτων. Το πάντως, εγώ θα διαφωνήσω και θα επιμείνω ότι ένας από τους λόγους που ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε ένα καλό αποτέλεσμα ήταν και η τοξικότητα. Μην το παραβλέπετε. Δεν θα συμφωνήσω, κύριε Σπυλιόπουλο, διότι υπήρχαν τοξικοί και δηλητηριώδεις στη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία πήρε 41% και μάλιστα με πρωτοκλασσάτα στελέχη τα οποία έχουν θητεύσει στην ακροδεξιά, που αν δαγκώσουν τη γλώσσα τους θα πάρουν δηλητηρίαση. Τώρα δεν έχετε επαφή με την ακροδεξιά στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν κυβερνήσατε με ανθρώπους? Ο Καμένος δεν ήταν ακροδεξιός, ήταν στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και κάποιοι θυμήθηκαν να κάνουμε αξιολόγηση πρόσωπο-πρόσωπο, να τα δούμε. Βεβαίως να κάνουμε αξιολόγηση πρόσωπο-πρόσωπο, διότι προσέξτε, ο Μητσοτάκης τώρα έχει φτάσει πήρε το ποσοστό που πήρε. Πήρε κάποιους από το ΠΑΣΟΚ, πήρε κάποιους από το ποτάμι, υπάρχει και ένα κόμμα που το πήρε Αύτανδρο. Το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό. Ναι. Έτσι, διότι είχε πάρει. Τους ΑΝΕΛ. Όχι, δεν ήταν η ΑΝΕΛ ακροδεξή, να με συγχωρείτε πάρα πολύ. Κεντρό κόμμα που λέγει ο κ. Τσίπρας. Ήταν ένα κεντροδεξιό κόμμα, βεβαίως, το οποίο ήταν στη συνεργασία. Δεν αναγνωρίζεται λαϊκισμό και εθνικισμό στους ΑΝΕΛ. Τα στελέχη των ΑΝΕΛ δεν ήταν αυτό. Τα στελέχη των ΑΝΕΛ, να σας πω μισό λεπτό για να συνοηθούμε. Λύσαμε, δεν λύσαμε το Μακεδονικό. Ποιος αποχώρησε? Αποχώρησε ο Πάνος Καμένος και πολλά στελέχη των ΑΝΕΛ μείνανε μαζί μας και στηρίξαν την κυβέρνηση για την επίλυση του Μακεδονικού. Είχε εθνικιστικά στοιχεία η επίλυση του Μακεδονικού? Όχι, δεν είχε. Δεν μιλάμε για το ΣΥΡΙΖΑ. Μιλάμε για. Για τους ΑΝΕΛ, σας λέω και εγώ. Η κυβέρνησή μας επιβίωσε του Μακεδονικού επειδή πολλά στελέχη δεν ακολούθησαν τον Πάνο Καμένο στην γραμμή της ρήξης. Εντάξει, είναι και αυτή μια άποψη. Όχι, θέλω να την. Και δεν είναι ανάγκη να συμφωνούμε πάντα. Όχι, να μην συμφωνούμε, δεν πειράζει. Αλλά να τη συζητήσω. Ακούστε με λίγο. Ο κύριος Μητσοτάκης, επαναλαμβάνω, είναι ο ενορχιστρωτής της τοξικότητας. Έχει πάρει όλη την ακροδεξιά που υπήρξε στις αρχές της περασμένης δεκαετίας. Ο τελευταίος του μέντορας, νέστορας, υποστηρικτής ήταν ο ίδιος ο κύριος Καρατζαφέρης, που του έφυγαν όλα τα γκεσέμια και τα πρωτοκλασσάτα στελέχη και περάσανε την πόρτα της Νέας Δημοκρατίας, μετά μπήκανε στην προθήκη και στο τέλος μπήκανε στη διοίκηση. Και ήρθε και ο κύριος Γιώργος Καρατζαφέρης, έμπειρος πολιτικός, να μας λέει ότι ο Μητσοτάκης είναι ημίθεος προεκλογικά. Αυτή είναι η ακροδεξιά, λοιπόν, την οποία παντρεύτηκε, τη χρησιμοποίησε εναντίον μας, της γέμισε τα ιδεολογικά και πολιτικά ντεπόζιτα στη διάρκεια της συζήτησης για το Μακεδονικό και τώρα το πληρώνουμε έχοντας δύο κόμματα τα οποία είναι ακροδεξιάς πλήρους απόφυσης μέσα στη Βουλή. Έχουμε πολύ ενδιαφέρον, κύριε Παπά. Θα ήθελα στο debate που με το καλό θα παρακολουθήσουμε να ακούσω και τους συνυποψήφιούς σας για το ίδιο ζήτημα. Βεβαίως, προσέξτε. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον. Ξέρετε ποιο θα είναι το πιο ενδιαφέρον, διότι έχουμε κάποια κοινά. Εγώ και η Έφη και ο Ευκλήδης, λιγότερο ο Στέφανος ο Τζουμάκας, έχουμε υπάρξει υπουργοί της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχε πλειοψηφία λόγω των ψήφων του Καμένου. Άρα κανένας από εμάς δεν μπορεί αυτό να το παραβλέπει. Πάντως θεωρώ ότι κάποια στιγμή κάποιος από όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ θα έκανε μια αυτοκριτική και θα έλεγε ένας από τους λόγους που το 19 δεν πήγαμε καλά ήτανε το ότι συγκυβερνήσαμε με ένα κόμμα το οποίο δεν ήταν αρεστό στους αριστερούς ψηφοφόρους. Όχι, δεν ισχύει αυτό, διότι πήραμε 32% το 19. Εκεί κρίθηκε η διακυβέρνηση με τον Πάνο Καμένο. Δεν κρίθηκε το 23. Το 19 κρίθηκε η ωριμότητα του Αλέξη Τσίπρα και θεώρησαν πολλοί το 19, ότι βεβαίως θα υπάρξει μια καινούργια κατεύθυνση. Άρα λοιπόν το 32%, αλλά δεν κυβέρνησε. Το 32%, όπως είχε πει και ο Αλέξης Τσίπρας, το βράδυ των εκλογών της 7ης Ιουλίου του 2019, ήταν μια εντολή και προς εμάς για μετασχηματισμό. Μάλιστα. Αυτή την εντολή, λέω εγώ, δεν την υλοποιήσαμε. Αυτό πληρώσαμε. Να σας ευχηθούμε ολόψυχα και οι δύο, νομίζω θα συμφωνήσουμε. Καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ για την πολύ ζωντανή συζήτηση, η οποία είναι και αντίστοιχη του κλίματος ημιδιακοπών στις οποίες βρίσκεται η χώρα. Και θα ήταν πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον σε καλύτερες συνθήκες να ξανανοίξουμε την κουβέντα. Δυστυχώς, μακάρι να μπορούσαμε να συζητήσουμε και να μην είχαμε. Καλή επιτυχία, κύριε Παπά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Είστε πολύ. Επανειδήν. Να είστε καλά.